ευχαριστώ. Λοιπόν, ένας ασθενής που είχαμε χειρουργήσει πριν από αρκετά χρόνια για μία σκολίωση της οσφυγικής μοίρας και οσφυγική στένωση, είχε κάνει αυτή την ευρεία σπονδυλοδεσία. Μεταχειρητικά μας έκανε κάποια προβλήματα με διαταραχές επούλωσης τραύματος, κάποιες φλεγμονώδεις συλλογές κτλ. Κτλ. Μετά πολλά είχε εξελιχθεί καλά το περιστατικό και έρχεται πριν από 2 χρόνια με την εικόνα αυτή. Ανάπτυξη ενός συριγγείου, εκροή υγρού περιοδικά και χωρίς να απομονωθεί κάποιο μικρόβιο, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχε περιοδικά εκροή υγρού. Δεν ήταν, επειδή αυτό το περιστατικό είχε ανοίξει, είχε χειρουργηθεί αρκετές φορές, δεν ήταν τόσο εύκολο να πας και να αφαιρέσεις εδώ πέρα το συρίγγιο. Οπότε ζητήσαμε την αρρωγή των πλαστικών χειρουργών. Εδώ βλέπουμε την απεικόνισή του, όπου φαίνεται στην μαγνητική ότι είναι κάτι που είναι επιφανειακά, είναι τυφλό, και στην αξονική φαίνεται εδώ πέρα ότι δεν πηγαίνει στα βαθύτερα στρώματα, ούτε υπάρχει κάποια ψευδομηνιγκοκύλη στις οβελίες τομές. Ζητήσαμε την αρρωγή των πλαστικών χειρουργών που σχεδιάσανε πώς θα το πώς θα κάνουν την προσπέλασή τους σε συνεργασία με εμάς. Εδώ πέρα με τον Ντόπλερ είχαν εντοπίσει ένα τροφοφόρο αρτηρίδιο για να μπορέσουν να κάνουν ένα rolling flap, ένα κινούμενο κρυμνό. Το είχαν εντοπίσει εδώ πέρα. Στη συνέχεια μπαίνουμε, ανοίγουμε εμείς τον ασθενή, παρακολουθούμε το συρίγγιο και το εκτέμνουμε μέχρι τα όρια που είδαμε ότι τελειώνει, οπότε τελειώνει το δικό μας κομμάτι. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι. Εδώ βλέπουμε την διατομή του συρυγγίου και του παθολογικού ιστού γύρω-γύρω και ο κρυμνός αυτός, ο δερματικός, μείο δερματικός μαζί με το μη και λίπος προς τα πέρα και το τροφοφόρο αγγείο εδώ μετακινείται προς τα άνω και συράπτεται. Εδώ είναι άμεσα μεταχειρητικά οι παροχετεύσεις και 3 μήνες μετά. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Να ρωτήσω δηλαδή τώρα εγώ. Ναι, ναι, μπορείς. Okay. Γιατί δεν κάνετε πλευρεγκαρσιεκτομή και να πάτε από μπροστά σχεδόν παρασκευάζοντας τον υπεζοκώτα και χωρίς να χρειαστεί ούτε να ανοίξετε ούτε να τραβήξετε τον οτιομυελό? Μα δεν τον τραβήξαμε και τώρα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο χειρουργείο. Το που λες να κάνουμε, μπορούσε να ήθελε μπιλάω, ήθελε τέτοια πράγματα μετά. Όχι, ούτε μεγάλη... καν. Ούτε καν. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει τρώσιμο το πεζοκώτα αμέσως. Δεν είναι δύσκολο. Και μπορεί να γίνει αυτό, αλλά είναι ένα μεγάλο χειρουργείο. Εμείς προτιμούμε αυτό το χειρουργείο γιατί είναι περισσότερο familiar στους νευροχειρουργούς, η πεταλεκτομία. Δεν τραυματίζουμε τον οτιό μυελό, το έχουμε ξαναφέρει, γιατί σύμφωνα με την χρησιμοποιούμε την αρχή του Πασκάλ, γι' αυτό και ενώνουμε το ένι, που να μην έχουμε υδραυλικό σύστημα εκεί πέρα. Οπότε ο νοτιός μυελός δεν ακουμπήθηκε καθόλου. Οπότε βρήκαμε, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο αυτό από ένα πιο μεγαλύτερο χειρουργείο. Γι' αυτό το λόγο το κάναμε. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να μεταφέρω την εμπειρία μου σε αυτά, εκείνο που εγώ θα έκανα στη θέση σας, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το καλύτερο, εντάξει, εκείνο που κάνω είναι κάνω πλευρεγκαρσιεκτομή, παρασκευάζω τον υπεζοκώτα, φτάνω σχεδόν στο πρόσθιο μισό του σώματος του σπονδύλου. Προσέχω ένα πράγμα, να μην έχω κοντά μου θωρακοχειρουργό, γιατί είναι σίγουρο ότι θα μου ανοίξει τον υπεζοκώτα. Θα μπει μέσα και θα μου ανοίξει τον υπεζοκώτα. Αυτό είναι σίγουρο. Το γνωρίζω. Λοιπόν, και στη συνέχεια αρχίζω να ντριλάρω το πάνω και το κάτω σημείο από το σώμα του σπονδύλου. Δεν πειράζω το στόφυτο. Φτιάχνω μια φωλιά και μετά σπρώχνω το στόφυτο μέσα. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Η συμπαθητική αλυσίδα, πώς την αποφεύγεις στο πλάι? Είναι λιγότερο από το μισό του σώματος σπονδύλου. Δεν έχω θέμα με τη συμπαθητική. Αυτό είναι παλιά. Εγώ θυμάμαι τότε που μας λέγαν όλοι ότι ξέρεις, άμα πεις πάω από πίσω να βγάλω δισκοκύλη θωρακίας, σας έκοβε στις εξετάσεις του καθηγητής. Τελείως. Δεν είναι από πίσω, Σπύρο. Ε? Πλευραγκάρσιεκτομή δεν είναι από πίσω.
Όχι, όχι, άλλο είπα. Ναι, ναι, είναι στο πλάι. Δεν είπα αυτό. Λέω αν κάποιος έλεγε... Και οι δύο μέθοδοι περιγράφονται. Όπως επίσης περιγράφεται και διαμέσου του, του αυχένα. Διαμέσου του αυχένα του σπονδύλου. Ναι. Όπως είναι και μεθωρακοτομή μπορεί να γίνει. Εμείς κάναμε θωρακοτομή. Λέω τις, λέω τις μακροσκοπικές. Ναι, ναι. Γιατί αν όταν ήμουν ειδικευόμενος, κάναμε θωρακοτομή. Εμείς βρήκαμε ότι αυτή είναι πολύ πιο εύκολη μέθοδος και πιο καλή. Είναι θέμα προτίμηση, είναι θέμα προσπέλαση. Ναι. Και επίσης να συμπληρώσω κάτι στο Θανάση. Είναι το εξής, ότι αν κόψεις τους δύο οδοντοτούς συνδέσμους, τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο πρόβλημα, γιατί το στόφιτο είχε ήδη σμπρώξει το μυελό. Αλλά και να μην τον έχει σμπρώξει εντελώς το μυελό, μόνο να τον πιέζει, αν κόψεις τους δύο οδοντοτούς, μετακινείται όλος ο μυελός χωρίς να κάνεις πρόβλημα. Έχεις δικαίωμα ακόμη να κάνεις ρωτέι του μονοδιού μυελού 90 μοίρες. Ναι, αυτό λέω. Δε κόβοντας τον οδοντοτό και πιάνοντας τον οδοντοτό. Άρα είναι θέμα. Άρα είναι μπορεί θέμα να τον περιστρέψει. Μετά το απλά εγώ θεωρώ όταν δεν ανοίγεις μήνυγκα, όταν δεν έχεις κεφαλαινοπτυνία να τρέχουν ακόμα και μια φλεγμονή μπορεί να σου κάνει πολύ βαριά ιστορία. Θεωρώ αυτές τις προσπελάσεις για μένα είναι οι καλύτερες δυνατές ώστε να έχεις πολύ καλό έλεγχο και στο πρόστιο τμήμα του μυελού και εκείνο που θα χρειαστεί μπορεί να χρειαστεί να φας λίγο παραπάνω από την πλευρά. Αυτό. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Μία ερώτηση από Λάρισα και θα ήθελα να την κάνω στον κύριο Βούλγαρη. Κύριε Βούλγαρη, έστω ότι μπαίνει κανείς στη διαδικασία, ράβει την μήνυγκα με τον καλύτερο τρόπο. Πολύ πιθανό να βάλει και ένα lumbar drain. Σε περίπτωση που μετά τις 5 μέρες, 7 μέρες, παραμένει η διαφυγή από το τραύμα, το τραύμα νοτίζει. Τι προτείνεται, μπορεί να πάει κανείς πιο επιθετικά βάζοντας κάποια βαλβίδα, κάποιο άλλο τέτοιο μηχανισμό. Εμένα προσωπικά δεν μας έχει τύχει αυτό, δόξα τω Θεώ. Το μόνο που έχει τύχει και μπορώ αυτό που το τόνισα λίγο στην ομιλία μου ήταν ότι ήρθε μία κοπέλα μετά από ένα κάταγμα με σπονδυλοθεσία θωρακικής μοίρας, τα 12 αν θυμάμαι καλά, η οποία είχε πάρει στα πόδια. Φαινόταν όμως να είχε αραχνοειδίτιδα στην υπουρίδα στο ύψος του θ12-θ1. Σε αυτό το σημείο ανοίξαμε, καθαρίσαμε, ξανακλείσαμε, βάλαμε patch μήνυκος από πάνω. Μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, πάλι ίδια ιστορία. Αυτό συνέβη 2-3 φορές. Εκεί διαπιστώσαμε ότι άμα δεν μπει ως φιοπεριτοναϊκή παροχέτευση, γιατί οι συμφύσεις δημιούργησαν πολύ μεγάλη πίεση στο κυφωνοτήριο σε εκείνο το σημείο και προκαλούσε παραλύσεις στα πόδια. Βάλαμε μία οσφιοπεριτοναϊκή παροχέτευση και λύθηκε το πρόβλημα αμέσως. Η μόνη λύση δηλαδή να έχουμε διαφυγή μετά από 5 μέρες, όταν είναι κλειστή επιμελώς η μήνυκα και δεν υπάρχει άλλο σημείο τρώσης ή δεν υπάρχει κάποιο φάσμα, είναι να έχουμε αυξημένη πίεση κεφαλαιοτήριου υγρού, το οποίο δεν κυκλοφορεί ελεύθερα, οπότε εκεί θέλεις οπωσδήποτε οσφιοπεριτοναϊκή παροχέτευση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Κύριε Συμπρόεδρε, υπάρχει... Δεν υπάρχει, όχι. Υπάρχει κάποια ερώτηση γραπτός, τίποτα κάτω από το ακροατήριο. Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, κάντε το closing. Δεν έχω να πω κάτι. Ευχαριστούμε όλους όσους παρακολούθησαν. Ευχαριστούμε τους ομιλητές και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη ημερίδα της εταιρείας. Κάτι και καλή ψήφο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω από την από τον προτζέκτορα αν θέλουν κάτι ή αποδεσμευόμαστε. Μία ερώτηση, κύριε Κώστα, μία ερώτηση από τον κύριο Κορφιά, αν τη διαβάζω καλά, εγκρίθηκε τον κύριο, δηλαδή διαμηνυκική διάνοιξη μήνυκος οπισθίως και προσθίως, εξαίρεση πρόστιο οστεοφύτου, ρωτάει. Εναλλακτικά θα μπορείς να γίνει πλάγια διαφορετική προσπέλαση. Ναι,
Ναι, Στέφανε, αυτό είπαμε, ότι παλαιότερα διαθρονικές προσπελάσεις κάναμε σε αυτό το επίπεδο. Απλώς εμείς χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική, έστω και αν στενοχωρώ λίγο τον φίλο μου τον Θάνο ή τον κύριο Βλάχο που έχουμε, παίζουμε, αν θα πάμε από πίσω, αν θα πάμε από το πλάι. Ίσα-ίσα, εγώ είπα ότι είναι αποδεκτή αυτή η μέθοδος και περιγράφεται. Παρόλο που εγώ δεν την κάνω. Ναι. Είναι απολύτως αποδεκτή και παραδεκτή. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Θα και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, όλους τους παραβρισκόμενους και ραντεβού στο επόμενο meeting. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Γεια σας.